Γεια σας, καλώς ήρθατε στο The Association, μια ακόμη εβδομάδα για το μαγικό κόσμο του NBA. Είμαι ο DJ Rico, με βλέπετε, χαμογελαστός, λευκός, άσπρος, 90's μόνο. Απέναντι είναι ο Βίδωνας στα κουμπάκια και δεξιά και αριστερά έχω δύο Γιάννηδες, γιατί σπίτι χωρίς Γιάννη η προκοπή δεν κάνει. Ο ένας είναι ο αθέατος, ο άλλος είναι ο Ζαν. Καλησπέρα. Χαίρετε. Και τα κάνουμε αυτά και γιατί είναι στη φύση της παρέας τα παρατσούκλια, δηλαδή από μόνο να τους βγαίνουν. Αλλά και για να μην μπερδευόμαστε κιόλας με τον Γιάννη κτλ. Καταπληκτική εβδομάδα που πέρασε στο NBA. Τα πάνω κάτω δεν ήρθανε, αλλά. Έτσι έχουμε. Πολλά κάτω έχουμε γενικότερα. Πολλά κάτω έχουμε. Τι έχει, να ξεκινήσουμε λίγο με το τι έχει μείνει πάνω. Πάνω έχει μείνει η Βοστόνη και συνεχίζουν να είναι και πάνω, με ανωδική πορεία πάνω οι Bucks. Ναι. Δηλαδή αυτές οι δύο ομάδες της Ανατολής. Επέστησε ο Μίτλετον. Ναι. Πολύ σε τι κατάσταση. Κεφάλαιο. Εντάξει. Τίποτα εντυπωσιακό. Επέστρεψε αυτή τη στιγμή. Τίποτα εντυπωσιακό. Εγώ είδα λίγο. Ο Γιάννης πάντως είναι ο πρώτος σε usage στο NBA αυτή τη στιγμή με 38,1%. Οπότε ακόμα το Milwaukee εξαρτάται πολύ από αυτόν. Εντάξει. Πάντως ο Γιάννης γενικά αυτό που έχει πετύχει ακόμα και σαν MVP ήταν νομίζω μέχρι τότε MVP με το λιγότερο χρόνο συμμετοχή στην κανονική περίοδο. Σε λεπτά δηλαδή. Ναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά έχει πολύ usage αυτή τη στιγμή. Το Milwaukee φαίνεται να εξαρτάται πάρα πολύ. Πάντως οι Bucks δεν είναι καλοί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μπορεί να κερδίζουν κουτσακούτσα, αλλά δεν είναι καλοί και το λέει και το ρεκόρ τους δηλαδή. Το πόσο έχουν το 14-5 που έχουν 5-5. Σε όλα τα power rankings είναι δεύτεροι. Οκ, αυτό είναι λόγω ποιότητας ομάδας και πρωταθλητισμού. Τέλος πάντων, ομάδας πρωταθλητισμού. Και είναι δεύτερη γιατί πρώτη είναι η Βοστόνη. Βεβαίως. Ο Dan Patrick λοιπόν σε μια εκπομπή της αρχής της εβδομάδας που ήθελε να μιλήσει λίγο για το NBA και προφανώς μίλησε για τους Lakers που θα μιλήσουμε και εμείς γιατί δεν πάει αλλιώς, είπε ότι στην Αμερική δεν μιλάνε πολύ για την Βοστόνη γιατί δεν έχει stars. Δεν έχει stars. Αυτό είπε, δεν έχει stars. Είναι αντιεμπορική ομάδα. Και δηλαδή, τώρα δεν ξέρει να πούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες, μια χαρά πάει η ομάδα, νικάει τη μία νίκη μετά την άλλη, κάνει τις ήττες που οι οποίες είναι εντός προγράμματος. Αυτό βγήκε και είπε ένας δημοσιογράφος ο οποίος είναι στο Hall of Fame, έτσι να πούμε, στον Broadcast Hall of Fame, και γενικά έκατσα και έψαξα λίγο. Και συμβαίνει με τους Celtics αυτό που συμβαίνει με περισσότερες ομάδες της Βοστόνης. Έχουν πάρα πολλούς ηγέτες μέσα στις ΗΠΑ. Έχουν δηλαδή αυτό το πράγμα και δεν τους ψήνει όλο αυτό το πράγμα. Ο Tatum και ο Brown είναι δύο παίχτες που δεν βρίσκουν τώρα μπασκετικά. Μπασκετικά είναι πάρα πολύ καλή. Ειδικά ο Brown δηλαδή είναι πολύ πάνω από τις προσδοκίες η καριέρα του. Ο Tatum τα έχουμε πει για τους τελικούς κτλ. Είναι ρε παιδί μου αντιεμπορική. Δεν μιλάνε, δεν έχουν πολύ μπλα μπλα, δεν μιλάνε. Αυτό εννοώ. Αυτό εννοώ. Δεν έχουν δηλαδή. Δεν έχουν το ψωμί που θέλουν όλα τα Αμερικάνικα τα μίντια κτλ. Εμάς εδώ, σαν παρέα, μας αρέσουν. Ναι. Ειδικά ο Γιάννης. Και στους ίδιους τους αρέσει. Ναι, τους αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω βαρεθεί να ακούω δηλώσεις από παίκτες. Ρε παιδί μου, του rotation, οι οποίοι λένε: ζω ένα όνειρο, μην με ξυπνάτε, περνάμε τέλεια. Το μπάσκετ που παίζουμε είναι, ξέρω εγώ, το καλύτερο που έχω παίξει στην καριέρα μου. Το λένε όλοι αυτό. Δηλαδή, ο Μπρόγκτον, ο Γκρίφιν, που ο οποίο. Αναλύθηκε και ένα μάθημα του Χόρνετς, ξέρω εγώ πάρα πολύ δυνατό, γιατί οι άλλοι καθόντουσαν και βλέπανε. Ενώ τη Βοστόνη, δηλαδή. Βάλαμε στα τελικά. Λοιπόν, εγώ παιδιά, αυτό που έχω να πω για του Celtics είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνουν μια από τι καλύτερε σεζόν στην ιστορία του. Είναι απίστευτο. Αυτή τη στιγμή όπω έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι και μικρή κουβέντα αυτό. Είναι λίγο η ιστορία του. Ακριβώ. Έχουν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα στα πρώτα 21 μάτ από το 59-60. Εντάξει. Όταν τερμάτισαν πρώτοι στην Ανατολή και πρώτοι στο NBA πόσο και πήραν το πρωτάθλημα. Η Ανατολή ήταν τρεις ομάδες και 72 μάτς παίζανε. 72 μάτς. Είναι μακράν πρώτοι στο συμπλήν, 8,4. Ναι. Και είναι η μοναδική σεζόν στην ιστορία τους που έχουν 49% plus field goal και 85% plus τις βολές στα πρώτα 21 μάτς. Και χωρίς Robert Williams. Έτσι, μιλάμε για τη φέση περίοδου δεγεία και κάνουμε και αυτό που στοιχίζει στην άμυνα. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι αυτό το μεγαλύτερο επίδημα. Το μεγαλύτερο επίδημα είναι όλο αυτό το κουδί με τον προπονητή, παιδιά. Όλο αυτό που συνέβη με τον προπονητή είναι πάρα πολύ δύσκολο και θυμάμαι όταν είχαμε κάνει την εκπομπή για τη σεζόν. Εντάξει, εσύ τα έλεγες για τη Βοστόνη, αλλά ο Γιάννης είχε πει ότι αυτό θα τους γαλβανίσει και θα τους βάλει να παίξουν πιο δυνατά και που δεν είναι εύκολο να συμβεί. Ωραία, τα λέμε εμείς τα λόγια. Ο Τζο Μαζούλα είναι εξαιρετικός φαίνεται στη δουλειά και στην Βοστόνη ακούγεται ήδη ότι θα έχουν σκοπό να βγάλει συμβόλαια. Βγάλει συμβόλαια. Εγώ θέλω να πω κάτι. Συνήθως αυτές οι ομάδες, οι οποίες κάνουν καταπληκτική και ιστορική regular season. Φοβάμαι, ρε παιδί μου, μήπως συμβεί τίποτα στα playoff πάρα πολύ ξαφνικά. Δηλαδή, θέλω να πούμε παραδείγματα τώρα με ομάδες που πηγαίνανε και τα. Εντάξει. Αυτή η ομάδα είναι συνέχεια στα playoff, είναι συνέχεια στους πιο κρίσιμους αγώνες κάθε σεζόν. Θεωρώ ότι αυτό ίσχυε για ομάδες τύπου Hawks. Τύπου... Α, σου πω για ποια ίσχυε. Έβλεπα ένα βιντεάκι με τον Dirk Nowitzki στο μαγικό κόσμο του TikTok που έλεγε για την χρονιά του 2007. Η χρονιά δηλαδή που οι Mavericks έχουν κάνει το καλύτερο ρεκόρ της ιστορίας τους. Όχι τη χρονιά που έχουν πάει στο τελικό και έχουν χάσει από το Miami. Την επόμενη χρονιά. Πώς γνωστόν αποκλειστήκανε από τους Warriors, από τους Warriors, του Believe Warriors, του Baron Davis κτλ. Και έλεγε ο Νοβίτσκι
ότι ήταν τόσο απογοητευμένο που ήθελε να φύγει. Ήθελε να φύγει, δηλαδή τελείωσε, ξέρω να φύγει. Και του λένε ότι δεν θα φύγει, γιατί σε τρεις μέρες θα κάνουμε μια press conference όπου θα είσαι MVP. Και λέει, άμα δείτε τις φωτογραφίες και είμαι, λέει, παίρνω το MVP και είναι σαν να μου έχουν σκοτώσει την οικογένεια. Ναι, ο πιο ξενερωμένος MVP που έχω δει ποτέ. Γιατί αυτοί τότε, δηλαδή ήταν ιστορική χρονιά και δεν το συζητούσαν, δηλαδή ότι δεν θα πηγαίνανε βαθιά στα playoff τελικού σύρο κτλ. Και ήρθε αυτή η σφαλιάρα από τον Golden State Warriors. Στο 1-8 τώρα να χάνεις, να αποκλείσεις, δεν είναι. Όχι, με κάτω τα χέρια. Δηλαδή ήταν dominance των Warriors τότε. Ο Γνωβίτσκι πρέπει να έχει κάνει την χειρότερη σειρά MVP στην ιστορία του NBA. Σε πρώτο γύρο, ειδικά 100%. Ήταν τραγικό. Ναι. Εγώ λοιπόν λέω ότι οι Celtics, υπάρχει στο πίσω μέρος στο μυαλό μου ότι το μεγάλο είναι στις αρχές τι μπορεί να γίνει. Γιατί άμα πρώτο, δεύτερο γύρο πάνε και περάσουν, στους τελικούς όπου και να βρουν, νομίζω θα το καταφέρουν. Ακόμα και να βρουν τους Bucks, θα έχουν ρολάρι. Αυτή η ομάδα συνήθως, αυτές οι ομάδες που κάνουν ιστορικά καλές περιόδους, μπαίνουν λίγο με μια κεκδημένη ταχύτητα που πολλές φορές δεν τους γίνει σε καλό. Εγώ θα πω το εξής. Ότι είναι πολύ καλό αυτό, φαίνεται για την ομάδα, ότι ο Tatum και ο Brown έχουν καταλάβει σε τι είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή είναι σε τι είναι σε top level. Το έχουν καταλάβει και πιο πριν αυτό, Γιάννη. Άκου να δεις, συγγνώμη. Ο Tatum, πέραν του τέλος πάντων, είναι τρομερός στο shot creation, ας πούμε. Είναι και πολύ καλός above average, πλέον δημιουργός. Δηλαδή είναι πολύ καλός πασέρ. Απ' την άλλη, ο Brown που δεν είναι τόσο καλός ούτε με την μπάλα να κάνει το shot creation, ούτε στο να πασάρει την μπάλα, είναι απίστευτος, είναι καταπληκτικός finisher. Δηλαδή, σε cuts και τα λοιπά που έχει πλέον το Smart, ο οποίος έχει ξεσπαθώσει με τις assist, 15 assist είχε χθες. Λοιπόν, το κάνει πάρα πολύ καλά το cut και επίσης είναι και από τους καλύτερους στο NBA σαν mid-range jump shooter. Από ό,τι έχω καταλάβει, δεν σε πειράζει που είναι σεξ η ομάδα σου. Δεν είναι σεξ, Δεν είναι σεξ. Καλά, η ομάδα μου είναι... Δεν είναι σεξ, αλλά νικάει. Καυτή είναι. Καυτή είναι, αλλά δεν είναι σεξ, δεν είναι ο Τζαμοράν, δεν είναι ξέρω εγώ. Συγγνώμη, φίλε, κάτσε μισό λεπτό. Έχεις δύο παίκτες που arguably είναι στο top 10 του NBA. Δηλαδή, άμα αυτό δεν είναι στο. Δεν είναι σεξ, δηλαδή τι είναι. Εντάξει, ο Tatum είναι για MVP όμως. Ξεκάθαρα. Είναι πολύ καλά. Αλλά δεν είναι, καταλαβαίνεις τι είναι ο σεξ. Όχι, μα εγώ είμαι υπέρ αυτού, εγώ είμαι σπέρ. Ναι, εσύ είναι. Μάλκομ Μπρόγκον έτσι είναι απίστευτο. Είναι δηλαδή σε αυτόν τον ρόλο του έκτου παίκτη. Τι φλανά έχει ο Ράσο Μπρόγκον. Και ο Μπίτονα πιστεύω καταλαβαίνει. Γιατί και το Detroit δεν ήταν ποτέ σεξ. Το αντίθετο θα έλεγε. Το αντίθετο του σεξ. Σεξ είναι οι Lakers, μια που ο Ράσο Μπρόγκον. Σωστά. Οι οποίοι κάνανε προχθές μια ήττα η οποία. Έχω κάνει καλές πάσεις. Ναι, αυτές οι ίδιες δεν γίνονται ποτέ δηλαδή. Είδαν 17 πόντους διαφορά με τους Pacers. Στο τρίτο quarter. Στο τρίτο quarter και χάσανε από ένα shoot. Τώρα δεν θυμάμαι καν και το παίχτη. Το νούμερο 2 ήταν. Τον Benedict Mathurin. Όχι, τον Άδανε. Ε? Ένα περίεργο όνομα έχει. Νέμπχαρτ. Αυτό το κάρφωσε. Ο Ρούκι. Και έχει και ένα πανάθεμάτων. Ένα στυλ σαν τον Σον Μάριον το στυλ. Μέσα από την κοιλιά βγαίνει. Λες και το γέννησε το τρίποντο. Εγώ ακούω διάφορα podcast που λένε θα μάθετε τον Νέμπχαρτ από εδώ και πέρα γιατί δεν είναι τυχαίο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι. Καλός στο κολέγιο. Το καλοκαίρι ο Μάθουριν ήταν αυτό που είπε ότι. Ναι, το καλοκαίρι νομίζω το έχει πει. Ναι, το καλοκαίρι νομίζω το έχει πει ότι εγώ μπορώ να συγκριθώ με όλου. Δηλαδή δεν υπάρχει συγκριθώ με τον Λεμπρόν Τζέιμ. Κανένα δεν καλύτερο από μένα. Και put your money where your mouth is και τα λοιπά. Εντάξει, τα στατιστικά του ήταν πάρα πολύ κοντά. Αλλά, πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Οι Lakers, το roster των Lakers, υπάρχουν παίκτες μέσα αυτήν την ομάδα. Δεν έχει, αυτό είναι τώρα είναι η είδηση που έχει βγει. Και εδώ θέλω να μου παρακολουθήσετε. Που θεωρούν ότι είναι ένα ή δύο κομμάτια μακριά από το να πάρει για πρωτάθλημα. Πάλι πίσω στη συζήτηση, μάλιστα έρευνε Μπάντι Χίλ. Μέσα στα αποδυτήρια είναι αυτή η κουβέντα. Εντάξει, το δύο κομμάτια όμως δεν είναι λίγα. Δηλαδή έχουμε φτάσει στους 20 το 1 τέταρτο του πρωταθλήματος. Δηλαδή, ναι, ευχαριστώ. Δύο κομμάτια, άμα προσθέσουμε κάποιου παίκτε, θα είμαστε καλύτεροι. Άμα δίνει το συμβόλαιο του Ράσελ Westbrook, βρίσκονται τα δύο κομμάτια. Δεν είναι να προσθέσει λίγο, δεν είναι να προσθέσει τώρα παίκτε όπως ο Westbrook, δηλαδή τόσο μεγάλο όνομα. Είναι να προσθέσει δύο κομμάτια που θα έχουν να κάνουν με 3D, που θα έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα σημεία στα οποία η ομάδα χωλαίνει, στο να μπορεί δηλαδή, να κρατήσει αυτή τη διαφορά των 17 πόντων και το καθεξής. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή. Θα απαντήσετε. Εγώ τώρα θέτω στο τραπέζι δύο προτάσεις για την ομάδα. Έτσι. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε. Ποια δύο κομμάτια. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης της ομάδας που κάνει ιστορικά πράγματα. Ο Άντονι Ντέιβις. Ο Άντονι Ντέιβις. Ο οποίος παίζει, έτσι μην το ματιάσουμε. Κάτσε, τερματίστηκε πάλι. Εντάξει, έπεσε εκεί λίγο κάτω, δεν είναι τίποτα. Οπότε, από τη στιγμή που η ομάδα έχει μέχρι τα play είναι ένα potential, τι πρέπει να κάνετε. Και ο LeBron είναι untradeable μέχρι τον Αύγουστο του χρόνου. Έτσι. Δώσε Ντέιβις. Και μάλιστα, οι πολύ δυνατές φωνές είναι δώσε Ντέιβις
σε three-way trade και να πάρεις pick ομάδας η οποία πλησιάζει. Πού είναι μες στο lottery. Προς το... Γιαννάρα. Προς τον πάτο του lottery για να μπορέσεις όμορφα και καλά να είσαι στο πολύ ωραίο παιχνίδι που έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο Γάλλο κτλ. Και άλλο ένα, είναι και σκουτιέτερος. Εντάξει, να μας χαλάσει, όχι σαν λέγεται καθόλου. Και σας λέω. Είναι λίγο αντιφατικά αυτό. Ναι, από τις τρεις αυτές πέντε επιλογές που έχει αυτή η ομάδα, δηλαδή stay as you are, πάρε δύο και μπες all in για να διεκδικήσεις. Και πούλα Άντωνι Ντέιβις, ο οποίος. Να θυμίσει το παρατσούκι του Street Clothes Davis, έτσι κάποια στιγμή να τραυματιστεί ούτως ή άλλως. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Αν θέλουν να διεκδικήσουν πρωτάθλημα, δεν μπορούν να κάνουν να δώσουν τον Ντέιβις. Δεν μπορούν να δώσουν τον Ντέιβις. Αυτή τη στιγμή ο Ντέιβις. Τι θα έκανε εσύ. Το blow it up σενάριο είναι αυτό. Αν είσαι ο Πελίγκας, αν είσαι, ξέρω εγώ, ο Μπας. Ο Μπάσα Μπάσα. Αν είμαι ο Πελίγκα στο Λος Άντζελες, δύσκολα θα έκανα. Θα το ανατείναζα όλα. Πολύ δύσκολο. Καλά, θα γίνει νούμερο ένα public enemy ή ναι, αυτό, δίνει δηλαδή, μπάσα. Νομίζω ότι η φύση της ομάδας δεν θα τους επιτρέψει να το κάνουν. Ναι. Πιθανότητα σε κάποια άλλη ομάδα, σε μια μικρότερη αγορά, να λέγανε ναι, ναι, πάμε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Αυτή η ομάδα, πρώτα απ' όλα, όλα αυτά τα σενάρια περί δύο κομμάτια κτλ. Έχουν να κάνουν με τον Russell Westbrook. Έτσι είναι ξεκάθαρα. Αυτό είναι το chip που έχουν. Έχουν τον Russell Westbrook. Και δύο first round picks που ακόμα δεν έχουν καταφέρει να δώσουν. Προσπαθούν να τα δώσουν όλα. Λοιπόν, άμα φύγει ο Westbrook, η ομάδα θα είναι ακόμα χειρότερη. Θα φαίνεται ακόμα χειρότερη από ό,τι ήταν. Γιατί ο Westbrook είναι, είναι part of the solution αυτή τη στιγμή. Δηλαδή από τότε που τον έκανε, που τον έκανε sell στο να έρχεται τον μπάγκο και του λέει αυτό είναι το δικό σου, το second unit είναι, δικό σου. Από τότε έχουν φτιάξει τα πράγματα. Και τώρα που έπαιζε και ο Λεμπρόν, που ήταν πολύ καλός σε αυτά τα παιχνίδια που έχει παίξει, βεβαίως. Ναι. Όχι εκεί, και πιο πριν έπαιζε. Και πιο πριν. Πολύ καλές εμφανίσεις. Και σε κάποια άλλη, τα ξέρω. Λοιπόν, θεωρώ ότι δύσκολα τα πράγματα γενικότερα. Δεν θεωρώ ότι σώνεται αυτή τη χρονιά. Και επίσης δεν θεωρώ ότι θα υπάρχουν και takers για το Russell Westbrook. Θα μείνουν δηλαδή όπως είναι τα πράγματα. Ναι, έτσι θεωρώ. Μάλιστα. Εγώ θα δεν τον Ντέιβις, θα προσπαθήσω να τον δώσω. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Πιστεύω ότι ο Ντέιβις πήκανε στον Bubble, είναι στη φύση του παίχτη αυτού, τα έχω πει πάρα πολλές φορές, να μην μπορεί να μην υγιείς και να γυμναστεί και να αλλάξει το mentality του. Είναι ο γυρεότερος τριαντάρης που έχει γίνει ποτέ στο NBA. Έτσι. Και δώστονε τώρα, πουλα νωρίς, πάρε ό,τι μπορείς να πάρεις και κοίταξε να δεις τι μπορεί να κάνεις τον χρόνο. Εκεί με τον Λεμπρόν να είναι δυσαρεστημένος, δεν θα πάει καθόλου καλά το πράγμα. Θα έχουμε πολύ ροκ καταστάσεις. Ο Λεμπρόν είναι δυσαρεστημένος με την ομάδα, αλλά είναι πάρα πολύ χαρούμενος που είναι στο Λος Άντζελες. Αυτά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ναι, okay. Μιας λοιπόν και μιλάμε για blow it up, έχει ο Ζαν κάποιες σκέψεις για κάποιες ομάδες, θα κάνουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να δούμε ποιες είναι αυτές οι σκέψεις του. Και με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε, Underdogs. Η καλύτερη ομάδα που έχει να κάνει με τα αμερικάνικα σπορ και όχι μόνο. Έχω τον Αθέατο, ο Ζαν, ο Βίτονα, είμαι ο DJ Ρίκο. Και Tanking Season is on. Αυτά που λέγαμε πριν από δύο εβδομάδες έχουν τελειώσει. Η ομάδα σου, Γιάννη, το πήρε απόφαση. Ναι, το περιμέναμε αυτό. Δηλαδή πώς ήταν παράλογο. Παράλογο. Είμαστε τώρα πλέον σε ένα σερί 9 ετών. Πολύ και καλά. Εύχομαι ακόμα καλύτερα να πάμε. Για τους Spurs μιλάμε. Μιλάμε για τους Spurs, ναι, βεβαίως. Ναι, το δικό μου το που λένε που ήταν η Jazz δεν τα βλέπω πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Οι Spurs πάντως έχουν αρχίσει και κάνουν shutdown παίκτες. Ας πούμε, έχουν κόψει το δρόμο, έχουν σταματήσει τον Jakob Pertl να τον ανοίγει τα φτερά του, ας πούμε, όπως έχει ξεκινήσει. Όπως έκανε ο Zubac. Για να πούμε τι κάνουν οι Spurs. Οι Spurs αυτή τη στιγμή είναι 21η offensive rating και 30η defensive rating. Τέλεια. Ναι, μιλάμε... Δηλαδή παίζουν αλάνα τελείως. Υπενθυμίζω ότι η τελευταία φορά που οι Spurs ήταν σε αυτή την πολύ ωραία θέση και ήταν έτοιμοι για τάγκη ήταν το 1997, όταν το πρώτο pick πήγε σε αυτούς και ήταν ο Tim Duncan. Ήταν ο Tim Duncan. Όλοι ξέρουμε τι έγινε σε αυτή την ταινία. Οι Jazz που νικούσαν, στους τελευταίους 10 αγώνες έχουν ένα 2-8. Ο Danny Ainge είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Ο Markkanen δεν είναι τόσο χαρούμενος. Και γενικά ο Βίτνας είναι χαρούμενος γιατί ο Colin Sexton παίζει. Πώς θα πάμε σε αυτό το κομμάτι. Και εγώ. Δεν έχουμε πάρει στο fantasy και είχαμε ανησυχήσει. Η Jazz είναι 21η σε defensive rating. Ναι. Δηλαδή μετά τους 300 Spurs. Ναι. Οπότε... Και γενικότερα όλες αυτές. Το Portland δεν πάει τόσο καλά όσο πήγαινε. Δεν νομίζω να πήγαινε για tanking, αλλά καλά, δεν είναι πρώτο. Έτσι. Από την άλλη πλευρά, οι Rockets, οι Hornets και το Detroit είναι υποψήφιες ομάδες για να πάρουν το. Και το Ορλάντο. Το 14% του Ορλάντο. Με μια φωνή. Εγώ θα σα ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ορλάντο θα μπορούσαμε να το λέμε τυχαία πάντα και μέσα θα είμαστε. Και θα μου απαντήσετε ειλικρινά σε αυτό το πράγμα. Πιστεύετε ότι πηγαίνει ο πρόεδρος ή ο προπονητής μέσα από το δίδυο και του λέει: Παιδιά, θέλουμε να χάσουμε. Δηλαδή το tanking είναι μια συμφωνία κυριών μεταξύ ξέρω εγώ, αθλητών και προπονητή ή μεταξύ προπονητή και προέδρου. Εγώ... Και κάθονται και συμφωνούν και λένε ότι ναι, θα πάμε για το πίκι, ναι, θα πάμε για το χειρότερο δυνατό ρεκόρ. Το βλέπω ω εξή. Πρώτα απ' όλα εξαρτάται
τι στάτους έχει ο προπονητής. Δηλαδή, όταν μιλάμε για προπονητή τύπου Πόποβιτς, που είναι καρφωμένος εκεί πέρα, δεν πάει πουθενά, προφανώς η διοίκηση πάει σε εκείνον και ουσιαστικά λένε, καταλαβαίνουμε και οι δύο πλευρές, ας πούμε, ότι πρέπει να γίνει τάγκ εδώ πέρα, γιατί δεν έχουμε κανένα μέλλον έτσι όπως είμαστε και χρειαζόμαστε τον Wemby ή τον Σκούτι ή οποιοδήποτε άλλο, τέλος πάντων, εκάστοτε μεγάλο παίκτη. Του πείθει του παίκτε. Δηλαδή, όχι, δεν είναι θέμα να του πείθει. Αυτό. Ο Πέρτλ τώρα έχει ας πούμε, ένα τραυματισμούλι και τον έχουν αφήσει τώρα τρεις σεζόν. Αυτό. Και με τον Βασέλ τα ίδια κάνουν. Καλά, οι Σπέρσι το ξέρουν πώ γίνεται. Τζέρι Σόχαν εκεί πέρα, Σότσαν. Ναι. Απίστευτο. Μάλιστα. Πολύ μ' αρέσει. Οι άλλε ομάδε έξω από του Σπέρσι που είναι ο Πόποβιτς, που είναι ο Θεό εκεί πέρα που μιλάει. Ναι, άμα μιλάμε για προπονητέ οι οποίοι είναι επισφαλεί θέση. Οι Ρόκε νομίζω δεν μπορούν να κερδίσουν κιόλα. Οι Μάτζικ δεν μπορούν να κερδίσουν. Δεν έχουν τι ομάδε για να κερδίσουν καλέ. Εγώ η ερώτηση αυτή για του Τζαζ. Όπως έχετε καταλάβει. Γιατί είναι μια ομάδα που ξεκίνησε. Δηλαδή έδειξαν ότι μπορούν να νικήσουν και ξαφνικά ξέρω εγώ γύρισαν από τον κόσμο. Η Jazz όμως δεν είναι τόσο κακή. Δηλαδή η Jazz, άμα τους δεις, είναι mid-table. Δηλαδή από θέμα στατιστικών και το πώς παίζουν, είναι μια ομάδα μέτρια. Απλά δεν είναι τόσο καλύτερη όσο ήταν πριν, γι' αυτό και χάνουν. Αλλά δεν, δεν έχουν καταρρεύσει. Τους περιμένουν κιόλα πλέον. Δεν έχουν καταρρεύσει. Ναι, ρε παιδιά, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Γιατί τάγκινγκ μιλάμε ότι μπαίνει ο άλλος μέσα και σου λέει μην τυχόν και. Έτσι, και το μην τυχόν και έχει και διάφορες άλλες προεκτάσεις. Δηλαδή, έχει προεκτάσει το στοίχημα, έχει προεκτάσει το φάδι, έχει προεκτάσει σε πράγματα τα οποία δεν κινδυνεύονται μόνο τα συμβόλαια των παιχτών και η καριέρα ναι, τους και οι οικογένειές τους, αλλά είναι και άλλα πράγματα μες στη μέση. Πάντως, εκεί το διαβάζεις άμα είσαι στοιχηματικός και σκοντράζεις. Στην περίπτωση του Τζαζ, ας πούμε, υπάρχει, εγώ θεωρώ, σίγουρα μια συζήτηση μεταξύ Ainge και Hardy, που του λέει, άκου να δεις, είναι το και το, εδώ πέρα κινδυνεύουμε να βγούμε εκτός contention για το νούμερο 1 pick και άμα δεις κάποιες κινήσεις που κάνει τελευταίο καιρό με time out, κάτι τέτοιο, Hardy φαίνεται ότι έχει αρχίσει και κάνει λίγο. Επειδή αυτή η κουβέντα στα αμερικάνικα σπορ είναι πάρα πολύ έντονη, γιατί είναι τα μοναδικά σπορ στον κόσμο όπου ο τελευταίος επιβραβεύεται με τον καλύτερο νέο παίκτη που έρχεται στη λίγα. Θεωρώ ότι τον παίκτη ο οποίος παίζει μέσα αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χόκκι, baseball δεν τον νοιάζει. Ειδικά τον παίκτη ο οποίος, γιατί στο ρόστερ είναι 3-4 παίκτες με μεγάλα συμβόλαια και οι υπόλοιποι 6 παίζουν εξαιρετικά για τα παιδιά σου. Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να μπει μέσα για να μην παίξει κανένα. Αυτοί παίζουν για την επόμενη χρονιά συνήθως. Ακριβώς. Δηλαδή θέλουν τα stats, θέλουν και τις νίκες στην τελική, αλλά δεν του ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ξέρω, τώρα όμως με τα advanced statistics μπορείς να κάνεις μια αξιολόγηση του παίκτη ρε παιδί μου και να λάβεις και υπόψη ότι η ομάδα έκανε tanking. Ας πούμε και να καταλάβεις περίπου τι κάνει. Πάντως η Jazz του λείπει πάρα πολύ ο Mike Conley αυτή τη στιγμή. Έχει μπει μέσα ο Sexton που λέμε. Αλλά δεν είναι το ίδιο σαν floor general. Αυτό προφανώς. Δεν είναι ο ίδιος παίχτης. Και έχει αλλάξει και πολύ δηλαδή, η ψυχολογία της ομάδας από εκεί που ήταν σε φάση πάμε στο All-Star Break πρώτη στη Δύση, ας πούμε, που είναι και στο σπίτι μας. Πλέον. Νομίζω πάντως ότι οι παίχτες, για μια και μιλάμε για τους Jazz ειδικά, ότι τη δουλειά τους την κάνανε. Δηλαδή αυτά που ήταν να δείξουν τα δείξανε, όλες οι ομάδες ξέρουν τι έχουν να κάνουν. Και επίσης το τηλέφωνο μου το ξέρετε, σαν Danny Ainge, καλέστε με, είναι available όλοι. Everybody's expendable. Και θα σας πω και τα καλύτερα. Ναι, εννοείται. Ναι, πιστεύεις ότι κάποια ομάδα πρέπει να κάνει τάγκινγκ. Τι εννοείς. Δηλαδή, υπάρχει κάποια ομάδα η οποία είναι μεταξύ φθορά και αυθασία, βολοδέρνη στο 50%. Είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, ειδικά εγώ προσωπικά στην αρχή της χρονιάς. Έχει μεγάλο fan base. Ναι. Εντός και εκτός και επί τα αυτά, εντός συνόρων ανοιχτών. Και πιστεύεις ότι συμβουλήσουν πια για αυτήν την ομάδα. Για ποια ομάδα μιλάμε. Λοιπόν, εγώ θα επικεντρωθώ στο Σικάγο. Στην πόλη των ανέμων που έχουν τους Bulls, οι οποίοι αυτή τη στιγμή είναι αυτό που είπες. Είναι μια μέτρια ομάδα. Έχουν πόσο, 8-11 νομίζω ρεκόρ αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο. 9-11. 9-11. 12 στην Ανατολή. Ναι, κοίτα να δεις τι γίνεται, Ευαγγέλη. Αυτή η ομάδα θεωρώ ότι έχει χτυπήσει το ταβάνι της, δηλαδή δεν έχει άλλο να πάει. Ο Λαβίν έχει έρθει φέτος με ένα χιαστό, νομίζω. Χιαστό, δεν προέρχεται, κάτι τέτοιο. Σοβαρό τραυματισμό, νομίζω ναι, χιαστό, ναι. Νομίζω χιαστό και είναι ξεκάθαρα άλλος παίχτης. Ειδικά όσον αφορά το drive to the hoop, είναι πολύ διαφορετική η εικόνα του που σχέση με πέρσι. 20 πόντους μέσα όρο έχει Γιάννη. Εντάξει. Είναι μεγάλος, είναι third level scorer σοβαρός. Απλά σου λέω ότι το drive έχει πέσει πάρα πολύ. Συνεχίζουμε και τα μπουμπουνάμε από παντού. Έτσι, αλλά αυτή η ομάδα τι γίνεται τώρα. Υποθήκευσε το μέλλον της, δίνοντας τον Wendell Carter στο Ορλάντο για να φέρει τον Βούτσεβιτς. Λοιπόν, επίσης του έδωσε και κάποια pick. Από αυτά τα pick λοιπόν, το φετινό που έχουν είναι top 4 protected. Οπότε τι γίνεται ουσιαστικά. Άμα φέτος βγεις έξω από το 4, σου παίρνει το pick το Ορλάντο. Το Ορλάντο που στην τελική μπορεί να, σίγουρα να ισχυριστεί ότι εγώ πήρα καλύτερο παίκτη από τον Βούτς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να τους δεις τους δύο παίκτες, είναι καλύτερος ο Wendell Carter. Ο Wendell Carter μπήκε με πολύ μεγάλη προκάτηση στην Λίγκα. Ναι, και σίγουρα έχει και πολύ μεγαλύτερο potential αυτή τη στιγμή και επιθετικό και αμυντικό ακόμη περισσότερο. Είναι λίγο πιο βαρύ, ναι. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται τώρα εδώ πέρα.
ο Ντερόζαν είναι σε τρομερή κατάσταση. Δηλαδή, ακόμα ο άνθρωπος είναι 33, πόσο είναι αυτή τη στιγμή, είναι μηχανή παραγωγή πόντων. Και ειδικά στο κλατς, παρότι δεν. Στο διατάφτα. Πού θες να καταλήξεις, γιατί. Θέλω να καταλήξω, φίλε μου, blow it up. Δεν έχει εδώ πέρα μέλλον το θέμα. Κανένα. Δηλαδή, ο ένας παίκτης που περίμεναν, ο Patrick Peterson, όπως το λένε, είναι μέτριος, είναι του ύψους και του βάθους. Δεν κρατάμε κανένα, ναι. Όχι, όχι. Μόνο τον Peterson μπορεί να μας βγει στο τέλος, αλλά εδώ πέρα μιλάμε, έχεις κλείσει κομμάτια, την οποία και ο Ντερόζαν που μίλησα, και ο Λαβίν και ο Βουτς μπορούν να φύγουν, δηλαδή άμα τους κάνουν available, θα φύγουν μέσα σε λεπτά. Μιλάμε για φέρες, μπορεί να μαζέψουν, ας πούμε, 6-7 φέρες να πεις. Να πούμε συμφωνήσεις ότι, με αυτό, τη βλέπεις αυτή τη λογική. Ναι, τη βλέπω αυτή τη λογική, γιατί ούτως ή άλλως πέρσι οι Bulls ήταν ένα πετυχημένο πείραμα που πάλι υπήρχαν ερωτηματικά. Υπήρχαν ερωτηματικά για την άμυνά τους. Πώς αυτοί οι παίκτες θα παίξουν άμυνα που δεν παίζει ουσιαστικά κανένας άμυνα σοβαρή. Τραυματίστηκε ο Μπολ, ακόμα δεν έχει γυρίσει ο Μπολ, ο οποίος είναι ο μόνος που παίζει. Εκεί ήθελα να καταλήξω εγώ, για να το κλείσουμε λίγο. Εγώ προφανώς και το ακούω αυτό το πράγμα και δεν θα παραξενευτώ να γίνει, ούτε δεν νομίζω, αλλά δεν θα παραξενευτώ να γίνει και μου φαίνεται και λογικό. Εγώ νομίζω ότι όλη αυτή η ομάδα έχει στηθεί γύρω από τον Μπολ. Γύρω από τον Λόνσον Μπολ. Από ένα παίκτη ο οποίος είναι πάρα πολύ πύληνος. Ξέρει πάρα πολύ μπάσκετ και έχει κάνει φοβερές προσπάθειες να βελτιώσει την άμυνα και το σούτ του και εν μέρει τα έχει καταφέρει. Όλο αυτό το πράγμα με τον Βούσεβιτς που είναι πάρα πολύ καλό στο pick and roll, με τους shooters, γιατί ο Ντερόζαν μπορεί να μην είναι καλό στο τρίποντο, αλλά θεωρείται shooter. Δηλαδή το mid-range το έχει και δεν το κάνει μόνο create μόνο. Κατρομερός το mid-range. Είναι top. Είναι φοβερός. Με τον Λαβίν, ο οποίος, να ξέρετε κάτι, ο Λάρι Τζόνσον μας έχει διδάξει ότι όταν χάνεις το κάτω, τον διαγωνισμό καρφωμάτων και μπορείς να έχεις τρίποντο, είναι ευχή κατάρα αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν πάει τόσο άσχημα. Αλλά αυτοί οι τέσσερις παίχτες. Αυτοί οι τέσσερις παίχτες είναι έτοιμοι να πετύχουν κάτι καλύτερο. Δηλαδή ο Μπολ, ο Ντερόζαν, ο Βούσεβιτς και ο Λαβίν είναι, ρε παιδί μου, να πάρουν το μάνα, να βάλουμε στην τετράδα και αυτό πίστευα στην αρχή. Τώρα, όλο αυτό όμως πιστεύω ότι εξαρτάται από τον Μπολ. Και ο λόγος που πήγε ο Μπολ στην ομάδα είναι γιατί ένα ψηλό πικ που είχαν, ο White, ο Kobe White, δεν τους βγήκε. Δεν τους βγήκε καθόλου. Αφού ήταν λαθασμένη επιλογή. Τον πιστεύανε πάρα πολύ και δεν τους βγήκε καθόλου. Ο ένας είναι λέει floor general και ο άλλος είναι εκτελεστής. Επίσης κάτι πολύ. Λέει, πραγματικά είναι σοκαριστικό. Αυτοί οι τρεις οι αστέρες τους, ο Ντερόζαν, ο Λαβίν και ο Βουτς, όταν είναι μέσα πάνω στο παρκέ, έχει μέσο όρο σε plus minus η ομάδα μείον 6. Καταλαβαίνεις, είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Όταν οι καλύτεροι σου παίκτες. Είναι 30 Μινεσότα. Η χημεία αυτή είναι η χημεία Μινεσότα. Για να μείνουμε στην ίδια περιφέρεια και να πάμε σε μια άλλη ομάδα που πρέπει να μέσα στο τελευταίο διάλειμμα, είναι το εξής ερώτημα. Η Ινδιάνα δηλαδή που υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση από την αρχή για να κάνουν blow it up, πιστεύεις ότι πρέπει να μείνουν όσο έχουν? Είναι feel good story, είπαμε και εκείνη. Ο Χαλιμπέρτον παίζει, θα το αναφέρουμε και μετά, σε ένα απίστευτο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Και είναι ο παίκτης ο οποίος μοιράζει καλύτερα την μπάλα από οποιαδήποτε άλλο. Καλά, όχι, αυτό γίνεται και το βλέπεις και βάσει stats, έχει περισσότερες assist. Τα δύο assets τα κρατάνε. Τον Buddy Hill και τον Turner. Κοίτα, το Turner είναι φευγάτος τώρα. Ο τύπος γυρνάει και μιλάει σε podcast του ESPN και κάθεται και κάνει. Προμοντάρει τον εαυτό του να τον πάρουν οι Lakers. Δηλαδή είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Ενώ η ομάδα του κερδίζει και βγάζει απίστευτη υγεία. Να πούμε ότι και η Ινδιάνα όμως έχει και ένα πολύ καλό προπονητή. Δεν το συζητάω. Έτσι. Είναι καλύτερος προπονητής από τον προπονητή των Bulls. Καμία σχέση. Ναι, η ερώτηση μου είναι η εξής. Δηλαδή... Και ο Μαύρο είναι απίστευτος. Δηλαδή Hill, είναι. Out of his mind. Δεν μένει ο Χίλ σε αυτήν την ομάδα. Ο Χίλ είναι πάρα πολύ καλός φέτος. Έχει... Όχι, εγώ. Η Ινδιάνα γενικά δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν κάνει blow up. Δεν είναι τέτοια ομάδα η Ινδιάνα. Το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή από την εποχή του Λάρι Μπέρντ, όταν general manager. Όταν διώξαν τον Σαμπόνι κακήν κακών, όλοι πιστέψαμε ότι πάνε να τα πεινάξουν στον αέρα όλα. Ναι, αλλά γενικά σαν νοοτροπία όμως δεν έχουν. Δεν διαφωνώ, νοοτροπία. Αλλά όταν διώχνει ένα παίκτη ο οποίος είναι all star και ένα παίκτη ο οποίος είναι πολύ δυσέβρετος, δηλαδή είναι αυτός ο. Είναι παιδού Γιώκητς δηλαδή αυτός ο παίκτης. Δηλαδή πεντάρι, πολύ καλό ριμπάουντ, καταλαβαίνει τον νόσο. Παιδιά, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δημιουργός ίδιος. Έχει πολύ καλές ασίστ. Ναι, αλλά δεν είναι ίδιος. Δεν είναι ίδιος, αλλιώς θα έχει βγει MVP. Είπαμε, είναι δεύτερος καλύτερος. Το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το διατρόπι δεν λέμε τι θέλουμε. Αλλά και σαν στυλ παίχτη δεν περνάει. Δεν θα του δίνει. Δηλαδή το Γιώκητς του δίνει την μπάλα που να την κατεβάσει. Δεν διαφωνώ, ρε παιδιά, αλλά δεν βρίσκει εύκολα. Υπάρχει ο Σαμπόνι. Δεν το αναφέραμε αυτό στα θετικά των Σακραμέντο Κίνγκς την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά στην καριέρα του είναι μια μαύρη τρύπα αμυντικά. Δηλαδή, όποιος κάνει το δίκαιο και είναι soft. Δηλαδή, και ο Γιώκητς τώρα δεν παίζει τίποτα φοβερή άμυνα. Ο Γιώκητς έχει το παράστημα όμως. Δηλαδή. Εντάξει, να κάνει τώρα. Όπως και να έχει, πάντως η Ινδιάνα δεν είναι τέτοια νοοτροπία. Δεν θα το κάνει δηλαδή. Το πολύ μπορεί να φύγει ο δυσαρεστημένος Τέρνερ. Το Miles Turner θα φύγει, να τον διώξει. Κοίτα, υπάρχουν πάρα πολλοί takers πάντως γενικότερα έτσι. Αλλά δεν πρέπει να γίνει τίποτα προ. Και νομίζω ότι η Ινδιάνα θα το εκμεταλλευτεί και πολύ καλά. Δηλαδή, αυτά θα διαλέξουν και καλό παίχτη να τον βάλουν στη χημεία της ομάδας και θα έχει αποτέλεσμα, πιστεύω. Ωραία. Η Ινδιάνα είναι τέτοια ομάδα. Μικρό διάλειμμα και θα γυρίσουμε κάποιες προβλέψεις που έχουμε πάρα πολύ ωραίες και με ένα πολύ ωραίο σχόλιο.
Μάλιστα, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, The Association. Είμαστε οι Underdogs, οι Dark Game Experts, είναι όλη η κολεκτίβα που... Like, subscribe, μην ξεχνάμε. Ναι, δεν μας είπες πού μπορεί να πάει ο DeRozan. Αν υπάρχουν και... δηλαδή φήμες. Γιατί για τον Λαβίν είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Για τον DeRozan υπάρχουν φήμες πολύ σοβαρές για Phoenix. Έτσι, για Phoenix. Που θα μπορούσε να φτιάξει ένα line-up με τον Mikael Bridges στο 4, τον Ayton στο 5, DeRozan, Booker, Paul, είπε είναι τέλος πάντων. Υπάρχει φυσικά το βασίλειο των το Wings, το LA στους Clippers. Ναι, εντάξει. Να μπει άλλος ένας. Πολύ... Πυρόστοφος θα παίζει. Είσαστε πολύ κακοί και οι δύο. Και... και υπάρχει φυσικά για την ομάδα που θα μιλήσουμε τώρα, για τους Mavericks. Οι Mavericks στη Σταυροδρόμη. Οι οποίοι έχουν έλλειμμα ταλέντου. Εγώ στα έλεγα στην αρχή της χρονιάς, που το σνόμπαρε το signing του Branson, λείπει πάρα πολύ αυτό. 100%. Πάρα πολύ. Άμα είχα ένα ψηλό, μπορούσε να βάζει πολλούς πόντους και να παίρνει και rebound και να είναι και generational talent, λετονός. Α, τον είχαν και τον αφήσαν να φύγει. Ναι, κοίταξε. Οι Mavericks έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα φέτος στη δημιουργία, μάλλον στην εκτέλεση έξω από τα 7 μέτρα. Τρομακτικά άστοχη. Στο τρίποντο είναι, έχω ένα στατιστικό εδώ, το οποίο λέει ότι ο Reggie Bullock και ο Tim Hardaway είναι στους 5 χειρότερους παίχτες σε ποσοστό ευστοχία σε catch and shoot τρίποντα. Εσύ τι έχεις να μας πεις, τρίποντα. Κοίτα, όλοι, κανείς δεν βάζει εκεί πέρα, έτσι, ούτε καν ο Λούκα. Επίσης θέλω να πω ότι βλέπω τους Mavericks, το brand of basketball που παίζουν είναι τόσο αντιαισθητικό για μένα που έχει την μπάλα ο Λούκα για 15 δευτερόλεπτα και κάνει τις ποικιλίες του και είναι ωραίο να το δεις σαν highlight, αλλά όταν σε κάθε επίθεση γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Δηλαδή είναι χειρότερο από την εποχή του Harden στους Rockets, έτσι. Και αυτό που γίνεται είναι ότι πλέον οι αντίπαλοι τον αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Οι Mavericks τι κάνανε, δίναν την μπάλα στο Λούκα, ο Λούκα έκανε τα πρώτα drive, έσπαγε την άμυνα, άρχισαν να μοιράζουν από εδώ και από εκεί και έτσι έβγαινε ένα shoot το οποίο είχε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Τώρα παίζουν διαφορετικά το Λούκα, δεν εκτελούν τόσο πολύ από το δίποντο, δεν απειλούν τόσο πολύ, οπότε η κυκλοφορία της μπάλας ουσιαστικά γίνεται γύρω-γύρω, περικυκλώνουμε το... Κάστρο, ας πούμε, και απλά ένας πετάει την μπάλα ένα τρίποντο με κακές προϋποθέσεις. Πάντως, ο Christian Wood, μπορεί να έχει καλά συμπαθητικά νομεράκια, αλλά παιδιά είναι τόσο κακός αμυντικά. Είναι χειρότερος από τους Σαμπόνις που λέγα πριν. Δηλαδή, μιλάμε, ο τύπος δεν βλέπετε. Είναι σε φάση βγάλ τον έξω, μήπως καταφέρουμε να κόψουμε κάποια μπάλα. Δηλαδή, τραγικό. Οι Dallas Mavericks είναι σε πολύ κρίσιμο σταυροδρόμιο. Αλήθεια είναι ότι δώσανε τους δύο παίχτες τους οποίους είχαν. Και οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλη ελπίδα για να κάνουν κάτι σαν Big 3, δηλαδή τον Branson, ο οποίος πάει στη Νέα Υόρκη και κάνει καλή χρονιά. Εξαιρετική χρονιά. Και τον Porzingis, ο οποίος είναι στη Washington και κάνει πάρα πολύ καλή χρονιά. Γίνει υγιής. Εξαιρετική χρονιά. Και, λοιπόν, και ο Branson δεν κάνει κάτι τρελό. Δηλαδή όχι, δεν είναι ότι κάνει από αυτό που έκανε στους Mavericks κάτι. Κάνει αυτά που έκανε όταν έγινε τον Doncic. Κάνει αυτό ακριβώς. Ναι, και εδώ βέβαια θα σου πει και ο Mark Cuban ότι ναι, αυτά τα έκανε ο Branson όταν έγινε τον Doncic, άρα με τον κρατούσαμε θα ήταν έτσι, εμείς πήραμε αυτά που θέλαμε κτλ. Πού θέλω να καταλήξω. Οι Mavericks δεν έχουν ούτε μία νίκη φέτος όσο ο Λούκα βάζει κάτω από 30 πόντους. Απίστευτο. Δεύτερον, οι Mavericks αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, θυμίζουν τους Cleveland Cavaliers από το 2003 μέχρι το 2010. Mm-hmm. Μία ομάδα δηλαδή η οποία έχει ένα superstar, ο οποίος κάνει τα πάντα μες στο γήπεδο και περιστοιχίζεται από non-namers και από stars would-be τύπου Dan Jameson τύπου κτλ. Και το πολύ να φτάσουν. Άντε πήγαν οι Cavaliers το 2007 σε ένα τελικό και πήγαν πέρσι, ξέρω εγώ, οι Mavericks σε ένα τελικό περιφέρειας. Βασικά, εγώ θα πω ένα πολύ πιο πρόσφατο παράδειγμα. Είναι λίγο σαν τον Lillard και τους Blazers που είναι το όριό τους, δηλαδή το ταβάνι τους είναι ο τελικός περιφέρειας. Ποια πιστεύετε ότι είναι η λύση για αυτήν την ομάδα, δηλαδή. Να μπαίνουν τα τρίποδα βασικά. Δεν υπάρχει άλλη. Άρα, δηλαδή, να έτσι όπως είναι τώρα. Κύριε, career, αν πάρουμε τα career ποσοστά των παικτών αυτών που συζητάμε τώρα, δηλαδή του Tim Hardaway, του Dinwiddie, του Kleber, του Dorian Finney-Smith, όλοι αυτοί. Καλά ποσοστά έχουν. Όλοι αυτοί συνολικά καριέρα έχουν καλά ποσοστά. Σαν καριέρα. Ναι, ναι. Φέτος είναι τραγική όλοι. Θα σου πω το second spectrum. Και ο Reggie Bullock επίσης. Το στατιστικό αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το second spectrum έχει ένα στατιστικό το οποίο λέει expected ευστοχία αυτό. Σε σχέση με την κανονική ευστοχία. Ωραία. Οι μόνοι που είναι πάνω από το 1, δηλαδή έχουν παραπάνω ευστοχία από ό,τι τους προβλέπει το second spectrum, είναι ο Josh Green, ο Christian Wood και ο Dinwiddie. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Doncic είναι κάτω, ο Finney Smith είναι κάτω, ο Kleber είναι κάτω, ο Tim Hardaway είναι κάτω και ο Reggie Bullock είναι κάτω μείον 15. Οπότε τις 100. Αυτό σου δείχνει ότι θα φτιάξει αυτό το πράγμα. Δεν βάζουν σουτ με τίποτα. Κοίτα, ο Λούκα, okay, μπορεί να τον κατακεραυνώνω για τον τρόπο που παίζει η ομάδα, το οποίο είναι προφανώς ο μόνος τρόπος που μπορεί να επιβιώσει αυτή τη στιγμή. Αλλά
θα του δώσω ότι κάνει πολύ καλές πάσες και είναι. Δηλαδή είναι on target, είναι στο, πάνω στην, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό. Να δώσει την μπάλα του στο σουτέρ, στο σημείο που πρέπει. Είναι πάρα πολύ καλό στο shot creation. Δεν ανησυχείς δηλαδή ιδιαίτερα. Μα δεν πιστεύω ότι δεν τους έχω και για πολλά. Δεν τους έχεις για πολλά. Όχι, πώς μπορεί να πάνε για πολλά. Θέλω να πω κιόλας ότι. Πώς θα πάνε για πολλά, ρε παιδί μου. Εδώ τώρα είμαστε Dallas Mavericks. Πρέπει να προσθέσουν guards. Δηλαδή αυτό που κάνανε με τον Kemba Walker είναι κάτι προς την κατεύθυνση του να βρούμε κάποιον που να παίζει σαν τον Brunson. Δεν παίζει να άμυνα όμως, αυτή. Δηλαδή, είναι και αμυντικό το θέμα. Δηλαδή, βάζουμε τώρα τον Kemba, ο οποίος τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι δεν είναι καθόλου καλός ούτε σε αυτό για το οποίο πληρώνει. Ο Λούκα Ντόνσιτς δήλωσε ότι νιώθει ότι είναι πάρα πολύ καλύτερος αμυντικός από ότι ήταν παλιότερα. Mm. Δεν έχω δήλωση, γίνει viral. Εντάξει, αυτός μπορεί να είναι. Μόνος του. Αλλά οι υπόλοιποι δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι αυτού του τύπου. Δηλαδή, δυστυχώς ο Λούκα Ντόνσιτς που είναι πάρα πολύ συμπαθής μπασκετικά, σαν χαρακτήρα δεν είναι, αλλά μπασκετικά είναι πάρα πολύ συμπαθής, είναι στον δρόμο για να γίνει ένας μικρός James Harden αυτή τη στιγμή. Εμάνε. Δηλαδή, εγώ και οι υπόλοιποι και ο Τζέιμς Χάρντεν σαν αστή ήταν πρώτος. Απλά οι ομάδες δεν πήγαιναν καλά και είχαν αυτό το ταβάνι, τον τελικό περιφέρειας. Πάντως, οι Mavs το καλοκαίρι είχαν κάποιες επιλογές να κάνουν. Να υπογράψουν τον Μπράνσον, να προχωρήσουν έτσι. Συμπουλίδες δεν είδε. Οκ, εντάξει, okay, προφανώς. Yeah. Αλλά προτίμησαν να τον αφήσει να φύγει και να δώσουν το mid-level exception στο Μαγκή. Ο οποίο ουσιαστικά παίζει και δεν παίζει. Μαγκή, λοιπόν. Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, αυτές οι επιλογές. Πριν πάμε στο τελευταίο segment που έχει να κάνει με το επερχόμενο All-Star Game και με κάποιες μικρές προγνωστικά που έχουμε να κάνουμε, θα πω ένα πράγμα. Προχτές, πριν από δύο-τρεις μέρες, δεν ξέρω, έπαιξαν οι Dallas Mavericks με τους οποίους συζητάμε τους Golden State Warriors. Mm-hmm. Σε ένα φοβερό μάτσο το οποίο το έχασε ο Steph Curry σε μια συνήθιστη, ξέρω εγώ, επίδειξη. Έτσι λίγο αφηρημάδας που έχει, δεν ήξερε τι που είναι και πώς. Τρεις πόντους χάσανε. Πάντως οι δύο ομάδες, συγγνώμη που σε διακόπτω, μοιάζουν πάρα πολύ στο ότι είναι πολύ πιο δυνατές στο σπίτι τους και πολύ πιο αδύνατες μακριά. Παρεμπιπτόντως ο Clay Thompson το πήγε 40% το ποσοστό. Βεβαίως. Και επίσης οι δύο ομάδες μοιάζουν στο γεγονός ότι είναι οι δύο ομάδες που στάρουν τα λιγότερα mid-range και δίποντα εντός του, shoot εντός του τριπόντου. Ναι, ναι, ναι. Όχι όμως κατά τη ρακέτα. Ναι, ναι. Και τα περισσότερα τρίποντα. Μάλιστα. Παίζουν στο ίδιο ακριβώς τρίποντα. Οι ομάδες μοιάζουν και σε κάτι άλλο, παιδιά, το οποίο σε αυτό το παιχνίδι έκανε την εμφάνισή του δραματικά. Κάνουν πάρα πολλές παραβιάσεις στον κανόνα, ο οποίος δεν σφυρίζεται τα τελευταία χρόνια στην NBA, στα βήματα. Ναι. Σφυρίχτηκαν 10 φορές βήματα σε αυτόν τον αγώνα στον Thompson, στον Γκάρι και στον Ντόνσιτς και εξοργίστηκαν. Και έκανα μια πολύ μικρή έρευνα. Πού είναι ο Σκοτ Φώστερ, παιδιά! Παιδιά, προσέξτε με λίγο. Είναι μια βασική γραμμή αυτή του NBA τα τελευταίους μήνες. Ναι. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός και όσο πηγαίνουμε προς τα playoff, θα τα σφυρίζουν περισσότερο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Να κάνουμε online λίγο με το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Να κάνουμε online λίγο με το μπάσκετ. Okay. Διότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι βόλτα στο δάσος. Σφυρίξανε βήματα. Στην αρχή της τρίπλας. Που δηλαδή παίρνει την μπάλα ο άλλος, προχωράει 2-3. Τι έγινε, Γιώργο, είσαι καλά, δεν κάτσε να την βάλεις και την μπάλα, ξέρω εγώ. Ένα αυτό. Δεύτερον, σφυρίξανε βήματα στο πηδηματάκι που κάνουν να απελευθερώνουν τον τρίποντο. Δηλαδή, σταματάς το πίβο σου, σταματάς την τρίπλα σου, σε πιέζει ο άλλος και ξαφνικά τσου πηδάς το Φάνη Λαμπρόπουλο που πήγαινε σε ομάδα, ξέρω εγώ. Κάνει δύο jump stop. Δύο jump stop. Και δεν σου σφυρίζει κανένα. Και το τρίτο είναι ότι δηλαδή, και ο Λούκα και τα λοιπά κάνουν το γύρο step, το κάνουν με ένα παραπάνω, λίγο παραδίπλα. Και ο Γιάννης το κάνει καμιά φορά έτσι. Δηλαδή. Ο Γιάννης το κάνει ποτέ περιπατητό. Ποτέ. Και του Γιάννη σφυρίζουν. Και του Γιάννη σφυρίζουν πολλά περισσότερα φέτος. Και υπάρχει μια γενικότερη γκρίνια στους superstars, αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν στρατηγική επιλογή στο συγκεκριμένο match με τους συγκεκριμένους παίχτες να κάνει αυτή την επίδειξη η Λίγκα με τους διαιτητές ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν θα ανεχτούμε άλλο αυτό το πράγμα. Καλά ήταν. Και ιστορικά γενικά να ξέρετε ότι όταν οι διαιτητές θέλουν να περάσουν κάτι, το περνάνε. Και το περνάνε και σαν κοινική άποψη, αλλά το περνάνε και μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που πηγαίνουν ξέρω, στο Γιούινγκ πριν τα playoff και του λέγανε το βηματάκι που κάνει στο πίβο. Θυμόσαστε που κάνει ένα βηματάκι ο Γιούινγκ στο πίβο. Βεβαίως το έτσι, ας το σφυρίξω σήμερα. Είναι το κλασικό Georgetown pivot. Και του λέγανε, ναι, και του, λέγανε του Jordan το χεράκι, πρόσεχε εδώ, θα στο σφυρίξω σήμερα για τρεις φορές το επιθετικό. Και το σφυρίζει γιατί είναι αρκετές να το βγάλει εκτός ρυθμού. Ναι. Πάντως, λέγανε, γιατί ήταν πολύ δυσάρεστη ο Clay Thompson, ότι εμένα με έβγαλε εκτός ρυθμού αυτό το πράγμα. Και ουσιαστικά δικαιολόγησε και το χαμένο του game winner που προσπάθησε, έτσι. Ναι. Που ήταν, είχε το παιχνίδι στα χέρια του. Πάντως, ξύπνησε ο Clay, αλλά πάλι έχουμε λίγο ένα πάλι deep. Εγώ σα λέω αυτό με τα βήματα με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι η χαλαρότητα όλου αυτού του πράγματος δηλαδή είναι ούτε σε παιδικό πρωτάθλημα δηλαδή γίνονται τόσα βήματα. Mm-hmm. Σε παιδικό πρωτάθλημα. Καλά, στο NBA έχουμε δει έσχητο. Εντάξει, έχουμε δει παίχτες τώρα να παίρνουν την μπάλα και να μην την τριπλάρουν μέχρι να, δηλαδή, να ξεκινάνε από τη βολή και να φτάνουν στο κέντρο και μην έχουν τριπλάρει την μπάλα. Δηλαδή, έχουμε δει τέτοια πράγματα. Ναι. Ο Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε κάνει ιστορικό, δηλαδή το δώσαν όμω. Ναι. Καλά, και ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν το ξέρω. Ο Λεμπρόν Τζέιμς δεν είχε κάνει τίποτα. Σιγά σιγά και καθώς πλησιάζουμε στο,
στο Φλεβάρι. Ο Φλεβάρι είναι το μήνα του All-Star Game. Θα μου πει ακόμα δικαίωμα δεν έχει. Ναι, δεν είμαστε ακόμα εκεί. Έχουμε αρχίσει όμω να καταγίνουμε. Κάτσε ρε φίλε να παίξουμε το Super Bowl πρώτα. Είναι το αγαπημένο μα άθλημα. Οι προβλέψει είναι το αγαπημένο μα άθλημα. Τα hot takes είναι το αγαπημένο μα άθλημα. Οι ψήφοι, οι ψηφοφορίε, η δημοφιλία κτλ. Λίστε. Γιάννη, έχει μια πολύ ωραία λίστα και έχει κάνει έτσι μια πολύ ωραία δουλειά με παίχτε οι οποίοι είναι πάρα πολύ πιθανόν φέτο. Να είναι για πρώτη φορά σε All-Star Game. First time All-Stars. Ναι. Πριν ξεκινήσει, να πω ότι εγώ έχω ήδη μπει σε αυτό το χορό. Ναι, εσύ. Είναι κυλιντιάκι και έχω πει την πρόκληση μου. Είναι ο Μπανκέρο. Ο Μπανκέρο. Ο οποίο, βέβαια, για να είναι All-Star πρέπει να πάει λίγο καλύτερα η Orlando Magic. Μου φάνηκε πολύ δύσκολο. Δεν κάνω πίσω. Μου είναι πολύ δύσκολο όμως μια ομάδα η οποία είναι, θα είναι, ξέρω εγώ, στο break με 10-12 νίκες να έχει All-Star παίχτη. Δεν νομίζω ότι θα έχει 12 νίκες με τίποτα. Πέντε έχει τώρα. Με την καμία δεν θα έχει. Μέχρι το Φλεβάρι δεν θα έχει άλλες με τίποτα. Πάρα πολύ κακό το Ορλάντο. Με τίποτα όμως. Γιάννη, ιστορικά νομίζω πως υπάρχει ένα ρεκόρ. Ποιοι παίχτες έχουν γίνει All-Star με χαμηλότερο μέσο όρο πόντο σε μια σεζόν. Μάλλον. Συγγνώμη μου, δεν το κεφάλι μου. Για πες λοιπόν, ποιον έχεις εσύ. Τοπ. Πάμε στο ακριβώς αντίθετο από αυτό που είπες μόλις. Που έχουμε το Σαν Γκίλτζο Αλεξάνδρ αρχικά. Ο οποίος είναι τρίτος νομίζω σκόρερ του MVF στη στιγμή. Είναι. Απίστευτη η βελτίωσή του. Το δηλαδή, ρεκόρ της ομάδας του που είναι πες μας. Thunder. Thunder αυτή τη στιγμή την κρατάει την ομάδα μόνο και μόνο όταν παίζει. Δηλαδή όταν δεν παίζει, άστο. Πόκου. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ξαναλέμε, εγώ θα πω το εξής. Θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να μην βγει ο All-Star Game ο Σάι. Καλά, θεωρώ ότι θα είναι έγκλημα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, δεν θα υπάρχει χειρότερο snap στην ιστορία άμα γίνει αυτό. Ο τύπος έχει. Αδύνατο το βρίσκω. Ο τύπος έχει πάνω από 30 πόντους μισόωρο, ρε φίλε. Είσαι καλά, δηλαδή. Όχι, δεν έχει ξαναλέμε. Παίζει φοβερό μπάσκετ. Δηλαδή, δεν έχει μόνο 30 πόντους μισόωρο. Έχει 30 πόντους μισόωρο, 31,1. Έχει 50% στα field goal και 90% στις βολές. 4,9 rebound, 6 assist. Εντάξει, δηλαδή τι θέλω να κάνει. Λοιπόν, ακούω αυτό. Άλλο ένα μια και το είπε. Τραγικό στυλ. Μια και το είπε. Δεν μπορώ, τα αγγλικά δεν μπορώ. Είναι περίεργο. Λοιπόν, από του 62 παίκτε στην ιστορία που είχαν 30 πόντου plus μέχρι το All-Star Break, οι 60, κάτσε, ναι, οι 60 έχουν πάει στο All-Star Game. Τι είναι οι δύο που δεν πήγανε. Οι δύο που δεν πήγανε ήταν ο Will Chamberlain το 70, για δεν κάποιο πήγες, λόγο. Ναι. Δεν ξέρω, μπορεί να ήταν τραυματίας, μπορεί να ήταν. Όχι, λόγω Βιετνάμ, δεν ξέρω. Άρα να ψηφιστεί, ναι, τέλος πάντων. Και ο άλλος είναι ο Dan. Πώς λέγεται. Ο Adrian Dudley το 83. Που ήταν και δύο injured βασικά. Το ναι. Δεν παίξανε. Ναι, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, βρήκαμε το χαμηλότερο μέσο όρο πόντων που πήγαν στο. Ο χαμηλότερος μέσο όρο πόντων είναι ένας κύριος που λέγεται Roger Brown το 75-76. Είχε 2,5 πόντους μέσο όρο. Και επελέγεις το All-Star Game. Του Detroit. Όταν εγώ λέω ότι δεν πρέπει να βλέπουμε μπάσκετ στο NBA πριν από 1980. Κάτσε ρε φίλε, 2,5 ρεκόρ, καριέρ. Όχι, τη χρονιά που μπήκε στο All-Star Game έχει και με 6 και με 7. Νομίζω ότι έχει και με 6 και με 7. Έχει πάρα πολύ κόσμο εδώ πέρα. Έχω να σας πω ότι ο Mark Eaton είναι με 6,2. Ο Dick Maguire 55-56, 6,9. Ο Ben Wallace έχει 2 φορές. Εντάξει, οκ. Το Μπέν το καταλαβαίνουμε. Γιατί το καταλαβαίνεις. Γιατί είναι top of the top defender, ξέρω. Κάτσε ρε φίλε, θα σε πάρω στο All-Star Game, δηλαδή να παίξεις. Και η ομάδα κερδίζει. Βασικά τρεις φορές ο Μπέν Βάλλας. Ναι, okay. Τρεις φορές. Με πολύ χαμηλό μέσο όρο πόντους. Έχουμε τον Dirk Nowitzki του 18-19 που ήταν στα τελευταία του με 7,3 που επιλέγει. Όχι, αυτό επιλέγει. Αυτό και ο Wade πήγαν χαριστικά. Χαριστικά, μπράβο, ναι, αυτό ήθελα να πω. Ο Draymond Green είναι μέσα στους χειρότερους με 7,5 πόντους. Τι ψάχνεις τώρα, εντάξει, δεν και δυο. Ο Dick Maguire, παιδιά, έχει 3 συμμετοχές και η μεγαλύτερη του είναι με 8,4 πόντους. Ήταν αμυντικός. Dennis Rodman έχουμε. Εντάξει, αυτός είναι σε αυτή την περίπτωση. Ο Dick Maguire έχει 5 βασικά. Ωραία. Ο Σάι λοιπόν είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι 3-level scorer, είναι από τους πιο. Δηλαδή, he lives in the paint. He lives in the paint. Πάμε τώρα σε δύο άλλα guard. Έτσι, λοιπόν, έχουμε. Χάλιμπερτον, παιδιά. Ταϊρίς Χάλιμπερτον είναι απίστευτος. Δηλαδή τα νούμερα. Το κάθε και το έψαξα επειδή είχαμε συνηθίσει για το θέμα. Τα νούμερα που βγάζει αυτή τη στιγμή είναι απίστευτα. Δηλαδή είναι η απόλυτη. Δηλαδή η δικαίωση της Ινδιάνα που αποχωρίστηκε τον Ντομάντας, τον Ντόμας, για να φέρει αυτό το παίχτη στην Ινδιάνα. Δηλαδή. Πες μου, Γιάννη. Και το δικαιολογεί. Βασικά δικαιολογείται να μπει στο All-Star Game και την πορεία της ομάδας. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μπει λόγω του κάνει αυτός μόνο όργια. Ο Χαλιμπέρτο σε ποια σεζόν είναι, στην Τρίτη ή στην Τέταρτη. Τρίτη και νομίζω. Στην Τρίτη. Ναι. Βασικά έχει 19,9 πόντους, έχει 38% στα τρίποντα, 85% στις βολές, 11,3 assist προς 2,7 λάθη. Καλά, είναι άρρωστο. Το οποίο δεν υπάρχει. Και 4,7 rebound. Ερώτηση. Είναι ο Χαλιμπέρτο αυτή τη στιγμή στην τρίτη χρονιά του καλύτερο από όταν ο Chris Paul στην τρίτη χρονιά του. Ναι, ξεκάθαρα.
Ξεκάθαρα. Δεν πίστευα στου κανόνε. Εσύ δεν είπε. Αυτά τα πράγματα που βλέπω αυτή τη στιγμή δεν έχουν το άγχο να δει. Δεν ξέρω αν έβαζε ο Chris Paul μπορεί να σκόραρε περισσότερο. Δηλαδή, όλοι οι guard όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται τόσο καλύτεροι οργανωτέ. Ο τύπο αυτή τη στιγμή, ουσιαστικά στην. Θα πω στη δεύτερη χρονιά που παίζει πολύ. Έτσι. Έχει χτυπήσει κιόλα. Ναι, ναι. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, ακούω εδώ ένα νούμερο. Λέει, ενώ έχει 11 assist, σε κάθε παιχνίδι κάνει generate από τα χέρια του 29 πόντους μέσα όρο το παιχνίδι. Ναι, από άλλους. Είναι απίστευτο. Και το πώς σου βρίσκει τον εμβολιασμό και τα λοιπά, το pace που δημιουργεί, είναι απίστευτο αυτό το παιχνίδι. Το καλάθι με τους Lakers ήταν από πάσα δικιά του. Και να πούμε ότι ο Halliburton, το projection ήταν αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το κάνει λίγο, φαίνεται ότι κάνει πολύ περισσότερα από ό,τι περιμέναμε, αλλά αυτό ήταν το projection του όταν βγήκε από το κολέγιο και έγινε draft. Floor general, εξαιρετικός πασέρ, efficient scorer και όντως... Efficient scorer που πες τώρα. Και ο Halliburton... Πήγε στραβά δηλαδή, πήγε στο Σακραμεντό. Αυτό. Εκεί θες να καταλήξουμε αυτό, πάλι. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, πέραν τις 29 πόντους που είπα, ουσιαστικά βγάζει 26 shoot το παιχνίδι από τις πάσεις του. 26 shoot, είναι απίστευτο. Και βάσει αυτό που είπες τώρα, το efficient scorer, το οποίο είναι αυτό το οποίο σου λες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άκου αυτό. Λοιπόν, είναι απίστευτος, είναι σε elite level, σαν shot creator για τον εαυτό του. Είναι απίστευτο. Δηλαδή έχει, λέει, 76% των από τα shoot του είναι unassisted. Δηλαδή δεν χρειάζεται κανέναν άλλον. Και έχει 20 πόντους μέσο όρο. Και 11 assist. Είναι απίστευτο. Δηλαδή και αυτό και ο Σάι είναι. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται να τον πει. Επειδή του έχουν φύγει τα σάλια για του δύο, εσύ έχει κάποιο στο μυαλό σου που να μπορούσε να γίνει All Star πρώτη φορά. Κοίταξε, εγώ έχω το Fox. Που ήταν για τα μάτια του το στείλανε. Ναι, ναι, και γιατί δεν ταιριάζουν αυτοί οι δύο μαζί. Mm. Απελευθερώθηκαν και οι δύο όπω φάνηκε με το που έφυγε. Αλλά ο Fox αυτή φέτο η χρονιά του, αν δεν βγει με την πορεία του Sacramento All Star φέτο, δεν ξέρω πότε θα βγει. 24 πόντι, 52% εντό παιδιά, 82% στι βολέ. 6 assist, 5 rebound, 1,2 κλεψίματα. Είναι και όλα στα μαρτύρια, κάνει καρφώματα. Και πολύ κλάτς επίσης φέτος, είπαμε. Θα δώσει πολύ ωραία πράγματα. Πάντως είναι παίκτες οι οποίοι γυρνάνε γύρω-γύρω από το 90-50-40 club. Έτσι, δηλαδή, αυτό του Μπρόκτον που είχε και τρεις από την ΕΜΑ. Την χρονιά που είχε πολύ. Δεν μου λέτε, παιδιά, ο Ταϊρής Μάξι είναι σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα γυρίσει. Για πόσο καιρό, είναι για πολύ καιρό. Για κάνα μήνα ήταν εξ αρχής, τρεις εβδομάδες. Πολύ δύσκολο, το βλέπω πολύ δύσκολο. Και εγώ το βλέπω δύσκολο, γιατί θα επιστρέψει και ο Χάρντεν και θα χάσει το usage του. Αυτό και είναι και στην Ανατολή, που η Ανατολή τώρα εντάξει είναι λίγο. Είναι λίγο φορτωμένη, είναι, γιατί έχει πάει και ο Μίτσελ. Ο Μπράνσον και ο Μπράνσον μπορεί να είναι ένα level πιο πάνω από τον Μάξι. Ο Μπράνσον έχει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ναι, σε μια πολύ μεγάλη αγορά σαφώ. Σίγουρα. Και έχουμε τώρα, πάμε και πάλι λίγο στη Δύση και έχουμε επίση το που λένε μου. Τον Desmond Bane, ο οποίος δεν ξέρω είναι άμα θα είναι λόγω τραυματισμού και άμα βγάλει τα παιχνίδια, αλλά είναι απίστευτος φέτος. Ο Desmond Bane, αυτό που περιμέναμε στην αρχή της χρονιάς, γίνεται. Δηλαδή είναι 3D, αλλά on steroids. Δηλαδή ο τύπος είναι απίστευτος σουτέρ, 50% όπως έχει τέλος πάντων. Και φοβερός αμυντικός. Απίστευτος. Εγώ θα έλεγα και τον Aiton ότι θα μπει. Για να το είπες, σίγουρα δεν έχει ξαναπάει ο Aiton σε πλούστα γκέμ. Επίσης έχουμε φυσικά τον. Δεν έχει πάει ο Σταν. Το Μάρκανε. Είναι ένας βασικός λόγος ότι δεν έχει πάει ο Σταρ που δεν μπορούσαν να δώσουν Max συμβόλαιο στο Phoenix που ήθελε. Νομίζω δεν έχει πάει ο Σταρ. Μάρκανε, επίσης. Ναι. Δηλαδή... Εντάξει, ωραία ξεκίνησε η ιστορία, να δούμε που θα πάει. Όχι, τα νούμεράκια μας τα γράφουμε. Δεν τα γράφουμε τα νούμεράκια, αλλά όταν η ομάδα αρχίσει και ξεφουσκώνει είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και έχουμε φυσικά και τον Σάιμονς, ο οποίος όταν είναι εκεί πέρα πλέον ο Λίλαρντ, αλλά καλά, όταν λείπει, μιλάμε ξεσπαθώνει, είναι. Πόσο, 28 πόντους μέσο όρο, πόσο 20. Πριν κλείσουμε. Ο Ζάιον θα είναι ο Σταρ φέτος. Αυτά που βλέπετε τώρα. Πρέπει να είναι. Άμα είναι υγιής. Νομίζω θα είναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι θα είναι. Κάτσε. Άμα είναι υγιής και κάνει. Υγιής και να συνεχίσει όσο παίζει. Άμα είναι eligible. Αν βγάζαμε όλους τα παίκτες τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγει και από την ψηφοφορία. Πεντάδα. Ναι, ρε. Από τον κόσμο θα είναι. Ναι. Σε καλά. Είναι, ο Aiton πάντως δεν έχει. Δεν έχει, όχι, δεν θα παίρνει μεγάλο σχόλιο. Εντάξει, τότε θα το δώσω. Δηλαδή είναι σημαντικό. Είναι καλά και το Phoenix. Ναι, πάει. Πάει καλά. Έχουν μπει τα κουκιά σε μια σωστή σειρά στο NBA και εμείς με αυτή τη σωστή σειρά θα σας αφήσουμε. Ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα. Like και subscribe στο κανάλι των Underdogs στο YouTube και θα δείτε παντού σε όλα τα social media τα stories μας, τα highlights, τα στοιχήματα, όλα οτιδήποτε δίνουμε. GGX.gr επίσης έχουμε πολύ content εκεί πέρα. Να έχετε επαφή για να ξέρετε τι γίνεται σε όλους τους χώρους και στην ενημέρωση. Και στο στοίχημα και στο φάντασι. Σας αφήνουμε. Καλό βράδυ. Γεια σας.